Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Καιρό είχα να κάνω σαπούνι με σχεδιάκια, Όλο αυτόν τον καιρό πειραματίζομαι με συνταγές, συνδυασμούς ελαίων, δοκιμάζω εθέρια έλαια και αρώματα. Επίσης ήθελα να στήσω καλά τα σεμινάρια μου, οπότε τα σχέδια και οι τεχνικές πήγανε σε δεύτερη μοίρα. Μου έλειψαν όμως πολύ. Έτσι σήμερα θα σας δείξω την προσπάθειά μου να εφαρμόσω για πρώτη φορά δύο τεχνικές σε ένα σαπούνι. Mini Drop και Drop Swirl. Όσοι ενδιαφέρεστε να κάνετε μαζί μου online σεμινάρια παρασκευή σαπουνιού, θα βρείτε πληροφορίες σε link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Επίσης, αν σας αρέσει αυτό που κάνω, ένα like στα βίντεό μου και εγγραφή στο κανάλι μου θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Ας δούμε όμως πώς τα πήγα. Και για τις δύο τεχνικές χρειάζεται μπουκάλι σάλτσας. Ειδικά για το mini drop, το μπουκάλι πρέπει να υποστεί μία μικρή μετατροπή. Ας είναι καλά η Τέρι από το Tree Marie Soapworks που μας έδειξε σε βίντεό της έναν απλό τρόπο γι' αυτό. Μία πιπέτα των 3 ml κατάλληλα κομμένη είναι ό,τι πρέπει. Έβαλα σημαδάκια οδηγού στο καλούπι για να ξέρω σε ποια γραμμή πάνω θα κινηθώ. Επίσης, σημάδεψα μέχρι πού θα έφτανε η στάθμη για το φόντο το mini drops. Έκανα το ίδιο στην πιπέτα, ώστε να ξέρω πόσο βαθιά θα τη βάλω. Είχα ήδη μελετήσει με ένα πρόχειρο σκίτσο πώς φαντάζομαι το σχέδιό μου. Σκεφτείτε ότι η άκρη της πιπέτας είναι η κορυφή της σταγόνας. Έπειτα έκανα πρόβα με το μπουκάλι γιατί δεν ήμουν σίγουρη πόσο σταθερό χέρι έχω. Τελικά ήμουν έτοιμη να προχωρήσω με την εκτέλεση της συνταγής. 40% ελαιόλαδο, 35% λάδι καρύδας, 10% αμυγδαλέλαιο και 15% βούτυρο καριτέ. Το διάλειμμα της σόδας το είχα ήδη έτοιμο. Αν θυμάστε από παλαιότερα βίντεο, έχω φτιάξει μεγάλη ποσότητα διαλύματος σόδας, ποτάσας, αλατιού και νερού και το φυλάω σε ένα μπουκάλι από χοντρό πλαστικό, ειδικό για διαβρωτικά υλικά. Από αυτό βάζω στις συνταγές μου, ώστε να μην ζυγίζω ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Το διάλειμμα που χρησιμοποίησα περιέχει 95% καυστική σόδα, 5% καυστική ποτάσα, 11 γραμμάρια αλάτι για κάθε 100 γραμμάρια σόδας και ποτάσας μαζί και το νερό είναι 1,8 φορές περισσότερο από το βάρος της σόδας και της ποτάσας μαζί. Έχω φτιάξει τέτοια έτοιμα διαλύματα σε διάφορες αναλογίες νερού αλκαλίων, το καθένα με την ετικετούλα του και ανάλογα με το τι συνταγή θέλω να κάνω, χρησιμοποιώ το αντίστοιχο έτοιμο διάλειμμα. Πριν ξεκινήσω, προετοίμασα το ένα από τα δύο χρώματα, μαύρο οξείδιο του σιδήρου. Είναι σε σκόνη και πρέπει πρώτα να το αραιώσεις με λάδι. Για να βάψεις το σαπούνι με χρώματα σε σκόνη, χρειάζεται ένα κουταλάκι του γλυκού χρώμα για κάθε μισό κιλό λάδια. Για τη δε προετοιμασία το ανακάτεψα με μία κουταλιά της σούπας λάδι από τα λάδια της συνταγής μου. Έπειτα ένωσα τα λάδια με το έτοιμο διάλειμμα. Ανακάτεψα τη σαπουνόμαζα τόσο ώστε να μην χωρίζουν τα λάδια, απλά να ομογενοποιηθούν. Δεν ήθελα να φτάσω σε ίχνος, άλλωστε θα έκανα κι άλλο ανακάτεμα για τα χρώματα. Ζύγισα τη σαπουνόμαζα που χρειαζόμουν για το άλλο χρώμα, το κόκκινο pigment. Αυτό είναι σε υγρή μορφή και το βάζεις απευθείας στη σαπουνόμαζα, χωρίς προετοιμασία. Και αυτό ένα κουταλάκι του γλυκού θέλει, ανά μισό κιλό λάδια. Είχα υπολογίσει ότι από όλη τη συνταγή η κόκκινη σαπουνόμαζα θα ήταν το 30% του βάρους της. Έβαλα το μαύρο στην υπόλοιπη και την έριξα στο καλούπι μέχρι τη γραμμή που είχα σημαδέψει. Για να βγει το σχέδιο, πρέπει οι σαπουνόμαζες να είναι σε ελαφρύ ίχνος. Ούτε πολύ πηχτό, ούτε πολύ αραιό. Νομίζω ότι ως προς το ίχνος τα είχα καταφέρει. Δυστυχώς δεν φάνηκε στην κάμερα, αλλά πριν κάνω τις σταγόνες, ζούληξα λίγο σαπουνόμαζα σε ένα χαρτί, ώστε να φύγει ο αέρας από την πιπέτα και να στάξει κατευθείαν σαπούνι όταν θα έβαζα τη μύτη της μέσα στο μαύρο. Φρόντισα να πιέζω σταθερά το μπουκάλι από τη μία άκρη του καλουπιού στην άλλη, ώστε να είναι ομοιόμορφη η σταγόνα, κατά μήκος. Επίσης προσπάθησα όσο γίνεται να τηρήσω τις γραμμές που είχα σημαδέψει, τόσο στις άκρες του καλουπιού όσο και στην πιπέτα. Εδώ βλέπετε σε κανονικό χρόνο την ταχύτητα με την οποία προχωράω το μπουκάλι. Η Τέρι λέει ότι όσο πιο αργά κινείσαι, τόσο πιο χοντρές θα γίνουν οι σταγόνες. Εγώ όμως δεν ήθελα χοντρές σταγόνες, ούτε όμως και πολύ ψηλές. Μετά τις σταγόνες ήρθε η ώρα για το drop swirl. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Απλά κάνεις τρώσεις εν αλλάξ με το κάθε χρώμα. Δεν ρίχνεις τη σαπουνόμαζα από ψηλά για να μην πέσει στον πάτο και χαλάσει τις σταγόνες. Ούτε όμως και πάρα πολύ κοντά. Όπως διαπίστωσα μετά το κόψιμο, θα μπορούσα να τις είχα ρίξει από λιγουλάκι πιο ψηλά, γιατί τελικά δεν ήταν έντονο το drop swirl μου. Ως συνήθως στολίζω την κορυφή με ένα απλό swirl. Σας θυμίζω ότι το ξυλάκι το βάζω έως τα πρώτα 5 χιλιοστά για να μην χαλάσω το υπόλοιπο σχέδιο. Τελικά είχα υπολογίσει λάθος την κόκκινη σαπουνόμαζα και μου περίσεψε.
με αποτέλεσμα το σαπούνι μου να βγει πολύ πιο κοντό από όσο ήθελα. Αν επιχειρήσετε αυτή τη συνταγή, δοκιμάστε την κόκκινη σαπουνόμαζα στο 20% του βάρους της συνταγής και όχι στο 30%. Η μεγάλη στιγμή του ξεκαλουπώματος και της κοπής. Πώς θα ήταν άραγε? Τα γάντια τα φοράω για να μην αφήνω δαχτυλιές στο σαπούνι, όχι από φόβο μη με κάψει. Άλλωστε η διαδικασία της απονοποίησης έχει ήδη ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο της μέρος. Και να, το σαπουνάκι ήταν ένα κουκλί. Αλλά δυστυχώς στην πιπέτα είχε παγιδευτεί αέρας και μία από τις σταγόνες μου είχε τρυπίτσα. Να πάρει. Ευτυχώς δεν ήταν πέρα ως πέρα. Το drop swirl, όπως ήδη σας ανέφερα, δεν βγήκε πολύ έντονο. Το δε χέρι μου, όπως άλλωστε φοβόμουν, δεν ήταν σταθερό, γι' αυτό και οι σταγόνες πέσαν σε διαφορετικό ύψος σε κάθε σαπούνι. Να και μια ευχάριστη έκπληξη. Καθώς τράβηξα το μπουκάλι στο τέλος, προφανώς συνέχισα να πιέζω και έτσι δημιουργήθηκε μια πανέμορφη τεράστια σταγόνα. Μην νομίζετε από τα σχόλια αυτά ότι δεν έμεινα ευχαριστημένη. Αντιθέτως, είμαι κατενθουσιασμένη. Το σχέδιο βγήκε απίστευτο και ας μην έγινε ακριβώς όπως το είχα φανταστεί. Για να πούμε και του στραβού το δίκιο, αυτό δεν γίνεται ποτέ. Και πάλι όμως είναι υπέροχο. Για το τελικό σου λούπομα, προσπάθησα να βουλώσω τις τρυπίτσες, αλλά φαινόταν η διαφορά. Πώς το κάνουν όλες αυτές τα βίντεο και δεν φαίνεται, μου λέτε? Ίσως να πρέπει να προμηθευτώ εργαλεία μικρογλυπτικής και να μην το κάνω με τα δάχτυλα. Τέλος πάντων, σας αφήνω με μερικές φωτογραφίες από το τελικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.